Σήμερα στον Άγιο Νικόλο είναι παρόν ο Χαμόγελος του Παιδιού, μια ΜΚΟ, όπως ξέρουμε, που έχει προσφέρει τεράστιο και προσφέρει τεράστιο έργο στην Ελλάδα. Είναι από εκείνες τις ομάδες εθελοντισμού οι οποίες αποτελούν ένα φωτεινό πρότυπο. Τους ευχαριστούμε για αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται εδώ για δράσεις στον Άγιο Νικολάο, έχουν ξανά στο παρελθόν. Νομίζω ότι ειδικά αυτή την περίοδο, με τις πολύ ειδικές συνθήκες που βιώνουμε, ουσιαστικά έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο εθελοντισμός, απλά λίγο διαφορετικός εθελοντισμός αυτή τη φορά, από απόσταση θα λέγαμε, που μας κρατάει όμως όλους μαζί, είναι αυτό το οποίο μας δίνει ελπίδα ότι συντονισμένα πια και όλοι μαζί, όχι μόνο στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, θα έχουμε σοβαρές πιθανότητες να διαχειριστούμε το συντομότερο δυνατό αυτό το οποίο ζούμε. Νομίζω ότι η ανάγκη της παρουσίας των εθελοντών και στην περίπτωση της εμβολιασίας αλλά και παντού είναι απολύτως απαραίτητη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο βιώσαμε, ο κοινωνικός αποκλεισμός, μας έδωσε να καταλάβουμε ότι τελικά για να έχουμε αποτελέσματα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία. Ο άνθρωπος φύση κοινωνικών απαιτεί να συνυπάρχει. Απλά από εδώ και πέρα θα συνυπάρχουμε για μεγάλο διάστημα, για μικρό διάστημα διαφορετικά. Θα συνυπάρχουμε για να βοηθούμε ένας τον άλλο και νομίζω ότι ακριβώς μέσω του εθελοντισμού έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε πραγματικά την κοινωνία. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, όπως νομίζω και όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα και την Κρήτη, είμαστε παρόντες προσπαθώντας να βοηθήσουμε να καλυφθούν οι αδυναμίες που είναι δεδομένο ότι υπάρχουν και στις υπηρεσίες του Δήμου αλλά και γενικά στις κρατικές υπηρεσίες σαν αποτέλεσμα της αποστελέχωσης που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Όμως ευτυχώς, το ξαναλέω, ήρθαν οι εθελοντές, η κοινωνία να συμπληρώσει αυτές τις ελλείψεις μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έστω και μέσα από αυτές τις δύσκολες συνθήκες επανενεργοποιήθηκε η κοινωνία. Ο Δήμος θα είναι...